Λοιπόν, τόσους άντρες στον καναπέ μου δεν έχω ξαναδεί. Χωρίς ούτε μία γυναίκα να υπάρχει. Και λογιών, αυτό, τόσο διαφορετική τύπη. Τι όλοι, ωραία. Όλοι διαφορετικοί. Αντρική είδηση θα δώσω, Ελένη, και θέλω τον Ισαΐα να βοηθήσει. Ωραία. Το ακούω. Συγγνώμη. Πιστεύεις ότι οι άντρες είναι ακόμα υπότες με τις γυναίκες? Ή το έχουμε σταδιακά χάσει αυτό? Το έχουμε χάσει, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν ορισμένοι. Θα σου διηγηθώ μια ιστορία που έγινε προχθές στην Ισπανία και πραγματικά με ξάφνιασε. Ελένη, γνωρίζετε το ζευγάρι? Κάτσε γιατί και εγώ τώρα, δεν αντέχω άλλο. Θα καούμε κι εμείς με αυτά που κάνεις. Λοιπόν, γνωρίζετε το ζευγάρι. Βράδυ, σε μπαράκι. Πίνουν, τα βρίσκουν όμορφα. Βγαίνουν στους αγρούς. Αρχίζουν τα παιχνίδια. Βρίσκουν ένα πηγάδι. Πάνε... Όχι. Πάνε δίπλα στο πηγάδι και αρχίζουν, συνεχίζουν τα παιχνίδια. Το πηγάδι ήταν σκεπασμένο. Extreme. Ανεβαίνει η κοπέλα πάνω στο πηγάδι και συνεχίζονται τα παιχνίδια. Κάπου θα τελειώσουν όμως και αυτά τα παιχνίδια για να ακούσουμε το θέμα. Τελειώσανε, μωρέ, Ελένη. Έπεσε η κοπέλα μέσα στο πηγάδι 5 μέτρα βάθος. Και για να δεις ότι δεν είναι. Εντάξει, είναι, δεν χτύπησε. Κοπέλα δεν έπαθε τίποτα, αυτός έφυγε. Γιατί? Πήγε να φωνάξει βοήθεια. Φοβήθηκε. Ό,τι τι. Τρόμαξε. Τι πράγμα. Αυτόν τον πρόσκαιρο έρωτα. Και πήρε ανώνυμα την αστυνομία και λέει: υπάρχει μια κοπέλα σε ένα πηγάδι. Ξά δεν τρέπεται. Την γαϊδούρη. Ναι, 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 εντάξει. Ευτυχώς, ναι, αυτό εκεί ήθελα να το πω. Τι ήθελες να πεις, μωρέ Γρηγόρη? Ότι ένας άντρας δεν πρέπει να φύγει εκείνη την ώρα. Ισαΐας τα ξέρει καλά, είναι της παλιάς κοπής. Επειδή μου έχει τύχει γι' αυτό. Να σου πέσει κοπέλα στο πηγάδι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε, λένε, τα λέγαμε στο διάλειμμα. Ήταν ξεσκέπαστο αυτό το πηγάδι. Δεν ήτανε.